ولي اكري بوب زخرك زخر مبرجي بروش التكنش بعد خرتيا ما عطو تروبو اكس بوليس كيرو Εντάξει, εγώ δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα μικρό κομμάτι παράδειγμα, αλλά ανάλογα με πόσα μέτρα θέλουν, το βγάζουν και το καθαρίζουν. Το καθαρίζουμε έτσι. Να σου πω κάτι, δηλαδή, εσύ τώρα με αυτό το τέτοιο θα βγάλεις τόσο κομμάτι. Ναι. Κάτσε, φίλοι, δεν έχω τίποτα. Κάτσε, σε βγάλουμε ένα βίντεο. Εντάξει. Γιατί βγάζει και το κόστος. Όπως βλέπετε, εμείς τώρα κόψαμε το εξωτερικό κομμάτι του Papyrus, καθαρίζουμε. Εδώ το εξωτερικό κομμάτι είναι πολύ σκληρό. Ναι. Δεν είναι εύκολο να το σπάει. Του χρησιμοποιούσαν αυτό να φτιάχνουν τα καλάθια, τις καρέκλες, όλα αυτά. Τις βάρκες, τις μεγάλες βάρκες, τη σκηνιά με αυτό. Δηλαδή πολύ σπουδαίο χαρτί. Και εδώ είναι το εσωτερικό κομμάτι του χαρτί. Αυτό το πιο σπουδαίο. Κοίταξτε εδώ. Κοίταξε. Εύκολο να σπάει. Να το σπάει. Τώρα πολύ εύκολο να το σπάσει. Έχει αρχή γιατί χρησιμοποιούσαν αυτό για να κάνουν τα τρώγανε. Όταν έχει ή πρόβλημα. Με το στομάχι. Με το στομάχι. Είναι καλό για το στομάχι. Αυτό. Ναι. Έχει ζάχαρο μέσα, η οποία λειτουργεί σαν φυσικό κόλλα. Εντάξει, πρέπει τώρα να το αδειάζουμε. Έχει νερό, έχει υψότερο νερό και έχει ζάχαρο. Πρέπει να το χρησιμοποιούσαμε αυτά τα εργαλεία, να βγάζουμε τα νερά. Κοιτάξτε, τα νερά έχει βγει έξω. Και μετά το καθαρίζουμε, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Να γίνεται νερό. Να γίνεται πολύ λεπτό. Χρειάζεται πολύ καιρό, γι' αυτό είναι πολύ ακριβό. Είναι χειροποίητο. Να γίνει πολύ λεπτό, θέλει. Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Είναι εύκολο να σπάει. Εύκολο, κοίτα. Πιο δύσκολο. Κοιτάς. Δεν κόβεται τώρα. Βάζουμε μέσα στο νερό για 6 μέρες να γίνει άσπρο Papyrus, για 12 μέρες να γίνει καφέ σκούρο Papyrus. Εντάξει, και μετά το βγάζουμε. Χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, σαν μοιάζει με αυτά τα πράγματα. Και σήμερα οι γυναίκες το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τι, τις πίτες. Τις κάνουμε, ναι. Καμία, πλάστες που λέμε. Ναι, πλάστες καμιά φορά για τους άντρες τους. Να χτυπούν τους άντρες τους. Και μετά, έλα. Ο Άχμαντ είναι υπάλληλος εδώ, ξεναγός, που θα μας βιωθήσει τώρα. Πρέπει να το φτιάχνουμε, όπως βλέπετε, πλήξιμο, πλεχτό. Α, πλέχει, ναι. Σαν υφαντό. Ναι. Ότι και με. Σαν μπαϊλό μελί. Και παράδειγμα, όλα αυτά παράδειγμα, εντάξει. Ναι. Και έχουμε, κοίταξτε, δεν είχαμε βάζει κόλλα, δεν είχαμε βάζει γλυκό. Θα κολλήσουν τώρα μόνο τα πιέσει. Κοίταξτε, το πιέσει. Για να βγάλει νερά, το ζουμί. Ναι, το ζουμί. Κοίταξτε, το ζουμί έχει βγει έξω. Και τώρα θα μείνει περίπου 2 μέρες. 2 μέρες κάτω από αυτή τη φρέσα. Εντάξει, να κολλήσει πολύ καλά για να γίνονται αυτό. Αυτό το πραγματικό Papyrus. Το πλήξιμο φαίνεται. Καμία σχέση με αυτό που το πουλάνε στον δρόμο και στις αγορές. Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ε? Κατευθείαν γίνεται έτσι. Ναι. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο. Αυτό που είναι στον δρόμο είναι φτιαγμένο με μπανανιές. Φιλά μπανάνα. Και σε 2 μήνες